η οποία λέει τα εξής. Η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος που διαδέεται σε ένα ελαστικό μέσο κατά μήκος του άξονα χιτών ως όντου τροχή είναι ψ ίσον 0,2 ημίτρονο 2π 5d μείον χ δια 8. Ωραία. Λοιπόν, να υπολογίσουμε την ταχύτητα διάδοσης ενός ειδικού σημείου. Αν το ειδικό σημείο χμ βρίσκεται στη θέση χμ ίσον συν 8 μέτρα, να βρούμε τη θέση χμ ενός άλλου υλικού σημείου του ελαστικού μέσου, το οποίο έχει διαφορά φάσης με το μη, φιμή, μη, ισούται 5 π δεύτερα ρα. Μετά, ποια είναι η μεταβολή της φάσης, λέει, του συγκεκριμένου σημείου, του συγκεκριμένου σημείου μη, σε χρονικό διάστημα δέλτα τ ίσον 2 σεκόν, και μετά θα πούμε το άλλο ερώτημα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε την εξίσωση αυτή. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε εσάς πλέον, εάν την ταυτοποιήσετε με την εξίσωση του κύματος, ότι το α είναι 0,2 μέτρα, 5t ισούται t δια τ, άρα 5 ισούται 1 δια τ, άρα τ ίσον 1 πέμπτο, ή αλλιώς 0,2 σεκόν, και χ προς 8 ισούται χ προς λάμδα, άρα το λάμδα είναι 8 μέτρα. Μας είπε κάτι για σαντιμέτρη, όχι εσά είναι, μια χαρά είναι. Ωραία, άρα η ταχεία του κύματος που θέλει που είναι λάμδα επί F, μεταξύ το F που είναι 1 δια τ, καταλαβαίνετε ότι θα είναι 5. Και έτσι. Άρα η εξίσωση του κύματος είναι 8 επί 5, 40 μέτρα να σηκών είναι η ταχύτητα του κύματος. Και τώρα, για το δεύτερο ερώτημα, η διαφορά φάσεως μεταξύ μη και μη είναι 2π, δέλτα χ μη μη προς λάμδα. Η διαφορά φάσεως μας τη δίνει 5 επί δεύτερα, 2π, το λάμδα το βρήκαμε ότι είναι 8, το δέλτα χ μη μη να δούμε πώς θα το βρούμε. Μισό λεπτό τώρα για να μην μπερδευτούμε. 5, 8, 40 π, ισούται 4 π επί δέλτα χ μη μη, το π με το π φεύγει αυτό με αυτό φεύγει και κάνει 10, 10 ίσον χ του μη πλην χ του μη, άρα το χ του μη είναι δέλτα χ μη μη, δέλτα χ μη μη, ωραία, ποιος είναι η πιο μεγάλη φάση, ο μη, άρα ο μη πρέπει να έχει εδώ πέρα είναι δέλτα χ μήνυ, ωραία. Γιατί αφού είναι πιο μεγάλη φάση ο νη, σίγουρα αυτό θα είναι πιο μακριά. Άρα ο χ μη είναι πάει από εκεί, χ μη και 10. Άρα το χ του νη βγαίνει 18 μέτρα. Ωραία. Να βγαίνει λοιπόν και αυτή εδώ η εξίσωση, το χ του νη είναι 18 μέτρα. Το τρίτο ερώτημα που θέλει πόσο είναι η διαφορά φάση σε 2 δευτερόλεπτα, ξέρετε ότι ο τύπος είναι δέλτα φ ισούται 2π, δέλτα τ προς τ. Οπότε δεν έχετε παρά να κάνετε αντικατάσταση 2π επί 2 δευτερόλεπτα, το τ πόσο ήταν 1 πέμπτο, αυτό κάνει ράντε, 4 κάνει 20π ράντε. 20π ράντε. Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα, θα ήθελα να σας το διαβάσω. Λέει, ποια υλικά σημεία του άξονα ανάμεσα στα σημεία μη και μη, διέρχονται τη θέση ορδίας του τη χρονική στιγμή τα άφησε να σε πω. Τώρα εδώ πέρα θέλει να έχει προσοχή. Πρέπει να πάτε στην εξίσωση του κύματος, προσέξτε αυτό το ερώτημα. Πρέπει να πάτε στην εξίσωση του κύματος. Να βάλετε ότι διέρχονται από που είπε, από τη θέση ορδίας του το ψ είναι 0 και να λύσετε αυτή την τριγωνομετρία. Τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα, απλά ο κόσμος μπερδεύεται. Θα κάνετε ημίτονο 2π, τα διατάφνει ο χ προς ελ, ισούται με 0. Εσείς ξέρετε αυτό από την τριγωνομετρία, αν πακετώσετε αυτή τη λύση, ότι είναι κ επί π. Και μετά τι πρέπει να κάνετε, να σβήσω γιατί δεν έχω χώρο. Μετά πρέπει να κάνετε το εξής, να λύσετε αυτή την ιστορία. 2π, μάλλον το π, καθίστε να το ξαναγράψω για να σας εξηγήσω τι θα γίνει. Κπ, το π με το π φεύγει. Ωραία, βγαίνει 2t δια τ, μείον 2χ δια λάμδα ισούται κ, θα λύσετε ως προς χ, 2χ προς λάμδα γίνεται 2t δια τ μείον κάπα. Αυτό πάει επί λάμδα, δηλαδή γίνεται 2 τ μείον κάπα
διατέπει λάμδα και διαιρέστε πάλι με δύο, άρα το χ είναι αυτή εδώ η ιστορία, δύο τάφε τη λάμδα δια δύο τάφε τη λάμδα δια δε μείον κάπα επί λάμδα δια δύο, και πρέπει να το πείτε, αλλά πρέπει το χ μου να είναι μεγαλύτερο ίσο από τα 8 μέτρα και μικρότερο ίσο από τα 18. Και να πάτε εδώ πέρα, να βάλετε το χ αυτό που βγάλατε, τάφε επί λάμδα δια τάφ μείον κάπα επί λάμδα δια 2 του 18, να ξεκτήσετε την ανίσωση. Όταν λέω ξεκτήσω την ανίσωση, πιστεύω να έχετε κάποια εμπειρία από αυτά, εννοώ να προσθέσουμε σε όλους το μείον τάφ λάμδα δια δε, για να φύγει από εδώ, να γίνει μείον κάπα λάμδα δεύτερα 18 μείον τάφ επί λάμδα δια δε, να πολλαπλασιάσω όλους με πλήν για να αλλάξει φορά ανίσωση, να μην έχω εδώ πλήν. Δηλαδή αυτό θα γίνει τάφ επί λάμδα πλην 8 δια τε μεγαλύτερο του κάπα επί λάμδα δια 2 μεγαλύτερο του τάφ επί λάμδα δεύτερα μείον 18, να πολλαπλασιάσω όλους με 2 για να φύγει το διπλό από εδώ, 2 επί τάφ επί λάμδα πλην 8 δια τε του κάπα επί λάμδα του 2 επί τάφ επί λάμδα δια 2 μείον 18, να διαιρέσω όλους με λάμδα, ωραία, και να βρω τις τιμές του κάπα. Το κάπα είναι μεγαλύτερο από αυτό, μικρότερο από αυτό. Και αφού βρω τις τιμές του κάπα, μπορώ να γυρίσω άνετα σε αυτήν εδώ την εξίωση και να βρω τα σημεία τα οποία θέλω. Έτσι. Είναι λίγο έτσι πιο ζώρικο αυτό το ερώτημα. Αλλά και είναι μαθηματικά. Ευχαριστώ πολύ.